που ανέβασε πριν από λίγο τις εικόνες. Αυτές πρόκειται για την εμφάνιση του Τόμας Πρωτόπαπα σε φιλανθρωπικό αγώνα πυγμαχίας με αντίπαλο τον Κώστα Σόμερ. Ήταν εδώ οι δηλώσεις και του Κώστα Σόμερ, ήταν 3 Μαρτίου και μάλιστα ο Τόμας Πρωτόπαπας που τον βλέπουμε εδώ να αγωνίζεται κατά τη διάρκεια αυτού του φιλανθρωπικού αγώνα. Μέρος των χρημάτων πήγε στα παιδικά χωριά SOS. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε, όπως είχε πει και ο ίδιος αλλά και συναδελφοί του, σε αντίστοιχες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, των οποίων τα έσοδα πήγαιναν σε παιδιά που τέλος πάντων δεν έχουν την ίδια τύχη με τα υπόλοιπα και περνούν δύσκολα. Τώρα να σας πάω όμως σε κάτι που κυριολεκτικά είναι της τελευταίας στιγμής. Έχουμε ανακοίνωση της Αττικής Οδού για το τροχαίο ατύχημα του ηθοποιού. Όπως λοιπόν διαβάζουμε, εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για το τραγικό ατύχημα που συνέβη στον Τόμας Πρωτόπαπα την Κυριακή το πρωί στην Αττική Οδό. Το ατύχημα αυτό μας έχει συνταράξει όλους, ειδικότερα δε τον οδηγό του οχήματος της εταιρείας, ο οποίος είναι συντετριμμένος. Ευχόμαστε και εμείς μαζί με όλο τον κόσμο να μπορέσει ο Τόμας να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρχές, στη διάθεση των οποίων βρίσκονται όλα τα σχετικά στοιχεία. Καταλήγει με ανακοίνωσή της η Αττική Οδός, που περίπου 48 ώρες μετά, περίπου, τοποθετείται επισήμως ως προς τις συνθήκες ή μάλλον ως προς το ατύχημα εκείνο που έγινε το πρωί της Κυριακής. Να υπενθυμίσουμε, σταθμευμένος, όπως κατέγραψε και η τροχέα και οι κάμερες της Αττικής Οδού, με το μικρό κυβισμό αυτοκίνητό του ο Τόμας Πρωτόπαπας στην βοηθητική λωρίδα της Αττικής Οδού και με αλάρμ, όπως υποστηρίζει και ο θείος του, έχοντας μάλιστα στα χέρια του και την έκθεση της τροχέας, και κάτω από προς το παρόν άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε πάνω στο αυτοκίνητό του από την πίσω πλευρά του οχήματός του ένα όχημα της Αττικής Οδού, με πολύ σφοδρότητα η σύγκρουση, στην οποία και τραυματίστηκε τόσο σοβαρά ο ηθοποιός. Και να σας μεταφέρω και κάτι τελευταίο. Πριν από λίγο, γιατροί είπαν στους συναδέλφους μας που βρίσκονται εκεί στη Δέσποινα, τη Μαλέλη και τη Γεωργία, τη Χάρδα, ότι αφενός η ηλικία του, αλλά και το γεγονός ότι ο Τόμας είναι αθλητής, μπορεί να αποδεχθούν πραγματικά σωτήρια και να τον βοηθήσουν, όπως είπαν θεράποντες γιατροί, γιατί ο οργανισμός του δίνει σήματα που τέλος πάντων τους κάνουν να είναι πάρα πολύ συγκρατημένα, πάρα πολύ συγκρατημένα, αισιόδοξοι ως προς τις επόμενες ώρες. Μακάρι, να πούμε ότι επισήμως, αν και περιμέναμε σήμερα ένα ιατρικό ανακοινωθέν από τις 11 το πρωί, αυτό δεν έχει εκδοθεί και παραμένουμε σε όσα επισήμως γνωρίζουμε από τους γιατρούς του κάτω, ότι η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Μάλιστα. Αυτά από μένα. Τώρα θα πάμε στο Βαγγέλη Θεοδόρου στο Star.gr για να μας δώσει ειδήσεις από το εξωτερικό. Ευχαριστούμε, Θέμη μου. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν από το Star.gr. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Επίσης. Και θα ξεκινήσουμε με μία εγκυμονούσα, αφού πριν από λίγο